Αυτά όσον αφορά τους δύο προπονητές. Να πούμε ότι στο παιχνίδι υπάρχει και ελληνική παρουσία, αφού δούμε την πεντάδα της Μπαρτσελόνα: Ερτέλ, Κόπονεν, Σάντερς, Σεραφέν και Οριόλα. Αυτούς τους πέντε επέλεξε ο Σίτο Αλόνσο. Και αυτή είναι η πεντάδα της Μπασκόνια με τον Χουέρτα στο Τζάνινγκ, τον Τίμα, τον Πουαριέλ και τον Σεγγέλια. Χαμηλό σχήμα από τον Πέδρο Μαρτίνεθ, επιλέγει να βάλει τον Γεωργιανό. Ο Σεραφέν και ο Πουαριέλ έχουν πάρει θέση για να διεκδικήσουν την πρώτη μπάλα του αγώνα. Νικήτης θα βγει ο Γάλλος, αλλά η πρώτη επίθεση είναι για την Μπαρτσελόνα. Ο Ερτέλ βγήκε από τα σκριν ψηλά, ο Κόπονεν. Πάλι ο Ερτέλ. Ο Πουαριέρη δεν την κίνηση του Σεραφέν. Ο Πουαριέρη δεν πρόλαβε μάλλον να κλείσει τον Σεραφέν και αυτός κάρφωσε εντυπωσιακό το πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Και τώρα οι γηπεδούχοι σε μια γρήγορη επίθεση. Θα δείτε αρκετές τέτοιες από πλευράς Μπασκόνια. Της αρέσει αυτό το παιχνίδι, όχι ότι η Μπαρτσελόνα πηγαίνει πίσω. Αν και τώρα ο Οριόλα αστόχησε σε ένα lay-up σχεδόν ξεμαρκάριστος. Άλλη μια γρήγορη επίθεση με το καλημέρα, το παιχνίδι έχει γίνει run and gun. Να και ο Ερτέλ, ούτε αυτός. Για την Μπασκόνια τώρα ο Τζάνινγκ. Έδωσε στον Χουέρτας. Αυτός αποφάσισε να πατήσει φρένο και να πάει σε μια πιο ορθόδοξη επίθεση η ομάδα του. Τζάνινγκ. Στη γωνία περίμενε ο Σεγγέλια. Υποδέχτηκε την μπάλα. Δύο-δύο. Σεραφέν. Νίκησε τον Πουαριέρ. Γαλλική μάχη στις δύο ρακέτες. 3-4. Η απάντηση θα έρθει γρήγορα από τον Τίμα. Είναι αυτό για το οποίο μιλούσε ο Σίτο Αλόνσο. Το κάνει πράξη η Μπασκόνια πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Μετά από καλάθι που δέχτηκε να πετύχει ένα εύκολο καλάθι και γρήγορα. Ο Ριόλα μπερδεύτηκε, αλλά τελικά τελείωσε τη φάση. 5-6. Κουέρτας έδωσε στο Τζάνινγκ. Ξανά ο Βραζιλιάνος. Συνεργάστηκε άψογα με τον Πουαριέ. Τελείωσε τη φάση για το 7-6. Ο Φρενίδης ρυθμός και από τις δύο ομάδες επιθετικά συνεχίζεται. Ερτέλ. Βγήκε ο Κόπονεν από τα σκριν, έδωσε την μπάλα χαμηλά στον Οριόλα. Ο Ερτέλ και πάλι. Ο Οριόλα θέλει να πατήσει το ζωγραφιστό. Στο τέλος της επίθεσης της Μπαρτσελόνα δεν τα κατάφερε. Ο Σεγγέλια πήρε το rebound, κουβάλισε την μπάλα. Έβγαλε όπως όπως τον Τίμα και αυτός άφησε στον Χουέρτας. Τζάνινγκ. Θα έλεγε κανείς ότι αναγεννήθηκε, βρήκε τον εαυτό του αμέσως με το που ανέλαβε τα ενία της ομάδας ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ενώ ένα ακόμα εύστοχο σούτ τριών πόντων από την Μπασκόνια από τα χέρια του Τόκο Σεγγέλια για το 16. Ο Σεραφέν σε ένα σούτ. Ο Σάντερς, με συγχωρείτε, ήταν αυτός που σουτάρε. Ο οποίος έκλεψε και την μπάλα, γύρισε στον Οριόλα. Τώρα η Μπαρτσελόνα θέλει να τρέξει, ο Κόπονεν πάτησε φρένο. Ο Ερτέλ στην αδύνατη πλευρά. Ο Σάντερς δοκίμασε και πάλι την τύχη του. Χωρίς επιτυχία, φάουλ στη διεκδίκηση του rebound από τον Κέβιν Σεραφέν. Ακόμα 6 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Η Μπασκόνια προηγείται με 4.
δείτε ξανά το άστοχο σου του πόντου του Σάντερς, δεύτερο συνεχόμενο άστοχο από τον Αμερικάνο. Με το φάουλ που έκανε ο Σεραφέν προσπαθώντας να διεκδικήσει το rebound. Κουέρτας ύψωσε για τον Πουαριέρ, αλλά ο Σεραφέν το κατάλαβε. Αποσόβησε τον κίνδυνο. Κόπονεν τώρα. Ερτέλ για 3. Βρήκε στόχο, μείωσε στον πόντο. 19. Αρκετοί Γάλλοι στο παρκέ για το ξεκίνημα ενός ισπανικού εμφυλίου. Ο Κουέρτας κέρδισε το φάουλ από τον Ερτέλ. Ενώ ετοιμάζεται ένας ακόμα Γάλλος να περάσει στο μάτς, ο Ροντρίγκ Μπομπουά. Εδώ το φάουλ του Ερτέλ. Και αυτό είναι το προηγούμενο εύστοχο τρίποντο από τον Σεγγέλια. Βάλε, έφτασε χαμηλά στον Τίμα. Θέλει να τα βάλει εκεί με τον Σάντερς. Γύρισε ο Τίμα, κέρδισε το φάουλ και θα εκτέλεσε βολές. Ήταν το τρίτο ομαδικό για την Μπαρτσελόνα. Η Μπασκόνια δεν έχει ακόμα φάουλ στην πρώτη περίοδο. Σε αυτές τις ελάχιστες επιθέσεις 5 εναντίον 5 η Μπασκόνια δείχνει να έχει πιο ξεκάθαρο πλάνο από την Μπαρτσελόνα. Πιο στοχευμένες επιθέσεις. Είτε με καλή κυκλοφορία της μπάλας αναζητώντας τον ελεύθερο παίκτη που θα εκτελέσει, είτε με παιχνίδι κοντά στο καλάθι όπως έκανε τώρα ο Γιάννης Τίμα, ο οποίος ευστόχησε και στις δύο βολές και έκανε το σκορ 19. Ο Ερτέλ για την Μπαρτσελόνα ανέβηκε για παγίδα, όπου Αργιέρ φθηνά τη γλίτωσαν οι Βάσκοι. Η παγίδα δεν έπιασε όμως, ο Σεραφέν έκανε βήματα. Εδώ ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, ο Σίτο Αλόνσο, και αυτός έχει μπλεχτεί στα δίχτυα της κριτικής τον τελευταίο καιρό και μετά από 4 συνεχόμενες ήττες στην Ευρωλίγκα. Κουέρτας θέλει να τελειώσει μόνος του τη φάση. Με τόσα ψηλά κορμιά μπροστά του, αυτό δεν ήταν εύκολο. Ερτέλ. Σάντερς θέλει να πλησιάσει. Έπαιξε καλή άμυνα ο Τίμα. Ο Σεγγέλια πήρε το rebound. Άφησε στον Κουέρτας. Πέρασε ο Βραζιλιάνος. Αποφάσισε πάλι να πάει μόνος του. Μάζεψε το επιθετικό rebound. Έδωσε στον Μπομπουά. Αυτός δεν είχε αντίπαλο. Είναι πολύ καλό σουτέρ. 15-9. Πολύ γρήγορα η Μπασκόνια φτιάχνει διαφορά 6 πόντων. Ο Ερτέλ περίμενε τον Κόπονε να βγει από τα screen. Πάλι ο Φιλανδός, χαμηλά τώρα ο Σεραφέν. Ο Ερτέλ αστόχησε, ο Οριόλα πήρε το επιθετικό rebound και τελείωσε τη φάση. Δεύτερο καλάθι για τον Οριόλα σήμερα, 15-11. Κουέρτας. Σεγγέλια για 3. Καθυστέρησε να τον κλείσει ο Οριόλα. Αυτός σημείωσε το δεύτερο του τρίποντο. Ανέβασε τη διαφορά των Βάσκων στους 7. Ερτέλ. Κόπονεν. Σάντερς, δεν ήταν καλή πάσα, έκλεψε ο Τίμα. 3-1-2-1. Μπλοκ εντυπωσιακό από τον Οριόλα, που έτρεξε πολύ γρήγορα το γήπεδο και πρόλαβε τον Χουέρτας. Είναι ο Ροντρίγκ Μπομπουά. Αμέσως με το που πάτησε παρκέ πέτυχε ένα σούτ πίσω από τη γραμμή των 6.75. Στο μάτς έχει μπει και ο Γκρέιντζερ. Σεγγέλια άφησε στον Μπομπουά. Προσποιήθηκε. Σκόραρε και πάλι για το 20-11. Πολύ γρήγορα και αυτός φτάνει τους 5 πόντους. Ερτέλ. Ανέβηκε ψηλά ο Σάντερς. Σεραφέν με άλλο αντίπαλο πλέον, το Φόγκμαν. Διάβασε τη βοήθεια, έβγαλε ξανά στο Σάντερς. Τον έκλεισε ο Σεγγέλια. Τελειώνει η επίθεση.
Ένα σούτ όπως για να φύγει μπάλα, επιθετικό rebound για την Μπαρτσελόνα. Ο Ερτέλ θέλει να πλησιάσει. Μια εξαιρετική πάσα στον Οριόλα, ο οποίος πέτυχε το καλάθι. 20-13 από τον πιο δραστήριο επιθετικά παίκτη της Μπαρτσελόνα, τον Πιέρο Οριόλα. Δύο επιπλέον πόντι στο λογαριασμό του Σεγγέλια. Γίνεται ο πρώτος με το ψήφιο. Εδώ το καλάθι μετράει. Η μπάλα έχει χτυπήσει το ταμπλό πριν την κόψει ο Σεραφέν. Αυτό τουλάχιστον καταλόγησαν οι διαιτητές. Δεύτερη φορά που η Μπασκόνια προηγείται με 9 πόντους. Μετά το 20-11 προηγείται τώρα με 22-13. Ο Χάγκας ερωλοοργάνωτη. Δεν ήταν καλή η πάσα του για τον Ερτέλ, συγκράτησε όμως την κατοχή. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Το πρώτο της Μπασκόνια στην πρώτη περίοδο. Εδώ το έκανε ο Τίμα με το αριστερό του χέρι. Τζάνεκ θα γυρίσει μετά από μερικά λεπτά που έκατσε στον πάγκο της Μπασκόνια. Ο Σιταλόνς έχει περάσει από αυτό το πάγκο. Γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της δύσκολης έδρας που έχουν οι Βάσκοι. Χάγκα. 3 δευτερόλεπτα και πάλι η Μπαρτσελόνα. Σε βεβαιασμένο σουτ θα πάει. Ο Σεραφέλ πλησίασε, νομίζω ότι ήταν εκπρόθεσμο το καλάθι. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Πέδρο Μαρτίνεφ που θα δουν οι διαιτητές στο instant replay. Αν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθος, πρώτα άκουσα την κόρνα και μετά είδα το κάρφωμα του Σεραφέλ. Εδώ ο κύριος Γκόντας τα λέει με τον Πέδρο Μαρτίνεφ. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές με την χρήση της τεχνολογίας και το καλάθι δεν μετράει. Δείτε ξανά, κοιτάξτε και το ρολόι ψηλά. Εδώ έχει τελειώσει ο χρόνος και μετά καρφώνει ο Σεραφέν. Νομίζω φαινόταν και διαγυμνού οφθαλμού, αλλά από τη στιγμή που οι διαιτητές έχουν την ευκαιρία να συμβουλευτούν το instant replay, ορθώς έπραξαν και διορθώθηκε η κατάσταση. Γκρέιντζερ. Άστοχο σου 3 πόντων από τον Jones. Πέρασε στο μάτς πριν από λίγο. Ο Ερτέλ βρήκε χώρο, έφτασε στο lay-up. Καλάθι μετά από αρκετή ώρα για την Μπαρτσελόνα, 22-15. Ο Ερτέλ στους 5 πόντους. Η Μπαρτσελόνα βέβγαλε και την άμυνα, Κόπονεν. Άφησε στον Ερτέλ. Χάγκα μετά την πάσα του Τόμιτς που δεν τόλμησε. Ο Γκρέιντζερ τώρα θέλει να βάλει στην πλάτη του τον Ερτέλ. Εκεί υπάρχει ένα πλεονέκτημα. Φόγκμαν στην έξτρα πάσα. Άστοχος του 3 πόντων από τον Μπομπουά. Φάουλ στη διεκδίκηση του rebound από τον Μόερμαν. Ο Αλόνσο του ζητάει να έχει καλύτερες θέσεις στη διεκδίκηση του rebound, να κάνει καλύτερο block out. Εδώ κράτησε τον Jones κοντά στο καλάθι, έκανε την μπάλα διεκδικήσιμη και τελικά χρεώθηκε με foul. Ο Γκρέιντζερ, ο Ερτέλ έβαλε σωστά τα χέρια του, το μισό κλέψιμο του ανήκει, αλλά στη στατιστική θα καταγραφεί στον Μερμάν. Άλλαξαν οι δύο Γάλλοι την μπάλα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Τόμιτς γύρισε με το δεξί του χέρι, καλάθι και φάουλ. Αρχικά ο Κράτης έδειξε να μπερδεύεται και να χάνει την ισορροπία του με την μπάλα. Στη συνέχεια όμως κατάφερε να πάρει το maximum από αυτή την προσπάθεια. Έκανε το σκορ 22-17 και έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Ήταν η πρώτη πόντη του Τόμιτς στο παιχνίδι.
φάουλ το έκανε ο Τζάνινγκ. Την μπάλα είναι για την Μπασκόνια. Ξεκινάει η επίθεση για τους γηπεδούχους ο Μπομπουά. Ο παίκτης που έβαλε το τελευταίο καλάθι στην περιπετειώδη νίκη της Μπασκόνια απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Γκρέιντζερ κόπηκε από τον Τόμιτς. Η μπάλα θα μείνει όμως στα χέρια των Βάσκων. Απομένουν 20 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. 7 έχουν στη διάθεσή τους τώρα οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ. Και εδώ το μπλοκ που δέχτηκε ο Γκρέιντζερ. Στη συνέχεια ο Χάγκα έχασε την ισορροπία του. Η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Δύο τάπες ως τώρα για την Μπαρτσελόνα, καμία για την Βασκόνια. Γκρέιντζερ. Όλος ο χρόνος που απομένει τώρα για τους γηπεδούχους. 10 δευτερόλεπτα. Την επιτήρηση του Γκρέιντζερ ανέλαβε ο Χάγκα. Βγήκε και ο Μωριμάν για βοήθεια. Έμεινε ελεύθερος και εκτέλεσε ο Τζόουνς. Τέλος πρώτης περίοδου. Το σκορ 22-17. Υπέρ της Μπασκόνια στη μεγαλύτερη διάρκεια του δεκαλά. Προηγούνται οι γηπεδούχοι της Μπαρτσελόνα. Μετά από ένα παραγωγικό πρώτο δεκάλεπτο με τρελό ρυθμό από το ξεκίνημά του, γρήγορες επιθέσεις αμφωτέρων. Η Μπασκόνια ήταν αυτή που αποφάσισε πρώτη να πατήσει φρένο και να πάει και σε επιθέσεις 5 εναντίον 5. Αυτό την βοήθησε να έχει την διαφορά των 5 πόντων στο τελείωμα της πρώτης περίοδου. Ο Τζάνινγκ έδωσε στον Γκρέιντζερ. Ο Τζόουνς παλεύει να πάρει καλή θέση χαμηλά. Η σκαστή πάσα προς αυτόν από τον Γκρέιντζερ δεν πέρασε. Ο Ρίμπας έψαξε για επιλογές. Τελικά βρήκε την καλύτερη δυνατή. Τον Τόμιτς εντελώς ξεμαρκάριστο στην καρδιά της βάσκικης ρακέτας. 22-19. Φόγκμαν. Μπομπουά. Ήταν ένα σούτ από μικρή απόσταση. Δεν ήταν όμως καλό. Τώρα ο Ρίμπας. Ναβάρο. Ξεκίνησε βασικός στην δεύτερη περίοδο. Τόμιτς απομονωμένος με τον Φόγκμαν. Ο Γκρέιντζερ προσποιείται ότι θα δώσει βοήθεια. Ο Τόμιτς έκανε το λάθος. Ο Μπομπουά θέλει να πατήσει γκάζι. Μόνος του θα φτάσει στο lay-up, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ο Ρίμπας κατέβασε την μπάλα και τώρα είναι η σειρά της Μπαρτσελόνα να προσπάθησε να τρέξει. Ούτε αυτή όμως τα κατάφερε. Τόμιτς. Φάουλ του Φόγκμαν. Και αυτός όπως και ο Τζάνινγκ μεταμορφώθηκε άμα τη έλευση του Πέδρο Μαρτίνεθ. Για την ακρίβεια ο Τζάνινγκ δεν έπαιζε πολύ με τον Τριχιόνι. Ανέβηκε κατακόρυφα ο χρόνος συμμετοχής του και η παραγωγή του. Ο Φόγκμαν έπαιζε, αλλά δεν είχε τόσο καλά νούμερα όσο τώρα. Ο Τόμιτς μεταλλεύτηκε την πολύ καλή πάσα του Ναβάρο. Πήρε το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Μπασκόνια θα συμπληρώσει πολύ γρήγορα τα δύο ομαδικά. Δείτε ξανά και τα δύο από τον Φόγκμαν στον Τόμιτς. Η Μπαρτσελόνα η οποία έχει τη λογική να περάσει την μπάλα κοντά στο καλάθι, να τη δώσει στον Κροάτη και αυτός να πάει σε φάσεις ένας-ένας. Για την Μπαρτσελόνα ξεχάσαμε να σας πούμε ότι πλέον επέστρεψε στην σύνθεση της ομάδας και ο Σάσα Βεζένκοφ. Περιλήφθη στην σημερινή αποστολή. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος έπαιζε μέχρι την τέταρτη αγωνιστική 16 λεπτά, εξαφανίστηκε, εμφανίστηκε την 13η αγωνιστική για να παίξει λιγότερο από 7 λεπτά και τώρα είναι και πάλι στην 12η. 25-20 από το τρίποντο του Τζόουνς.
Ναβάρο άφησε για τον Ρίμπας. Βγήκε ο Χάγκα και πήρε την μπάλα. Ναβάρο μπερδεύτηκε, μπορεί να κάνει και βήματα. Ο Χάγκα από την κορυφή για τρεις. Απέναντι στην παλιά του ομάδα δεν έχει ξεκινήσει ζεστός ο Χάγκα. Τώρα θα πετύχει το πρώτο του καλάθι. Θα εκμεταλλευτεί την καλή πάσα από τον Ναβάρο. 25-22. Η Μπαρτσελόνα μειώνει στους 3. Φόγκμαν. Χαμηλά στο Τζόουνς. Κέβιν Τζόουνς. Θα φτάσει τους 5 πόντους. Θα δώσει ξανά αέρα 5 πόντων στην ομάδα του. 27-22. Ρίμπας. Τόμιτς. Ο Χάγκα στην έξτρα πάσα. Ο Μοερμάν για 3. Ο Μπομπουά στο rebound. Αυτές τις φάσεις ο Γάλλος του αρέσει να τις τελειώνει μόνος του. Πρόλαβε όμως ο Ναβάρο να του κάνει φάουλ χαμηλά. Πολύ ωριακή η φάση για το αν σταμάτησε ή όχι ο Μπομπουά την τρίπλα του στο φάουλ του αρχηγού της Μπαρτσελόνα. Και εδώ είναι η προηγούμενη φάση με το καλάθι του Χάγκα. Θα επαναφέρει ο Γκρέιντζερ. Που αργέραψε και πάλι στον Γκρέιντζερ. Ο Μπομπουά μπροστά στον Τόμιτς. Φανταστική πάσα και πιο φανταστικό το τελείωμα του Τζάνινγκ. Από τις πιο όμορφες φάσεις του αγώνα. 29-22. Ναβάρο για 3. Αμέσως με το που άρπαξε την μπάλα εκτέλεσε. Ο Τζάνινγκ μάζεψε και το rebound και έδωσε στον Γκρέιντζερ. Θα πάρει την επιλογή για 2. Σε καλύτερη θέση ο Πουαριέ θα μαζέψει το rebound. Η Μπασκόνια για πρώτη φορά προηγείται με 9. 31-22. Τη στιγμή που η Μπαρτσέλα. Το time out το ζήτησε ο Σίτο Αλόνσο βλέποντας την Μπασκόνια να πατάει γκάζι και να φεύγει με διαφορά 9 πόντων. Το σκορ είναι 31-22 για τους γηπεδούχους μέχρι στιγμής. Παραμένει πρώτο σκορ ερωτόκος Εγγέλια με 11, αν και είναι. Έκατσε αρκετή ώρα στον πάγκο, τώρα επέστρεψε. Ο Ρίμπας από τη γωνία δεν θα τα καταφέρει. Ο Τόμιτς πήρε το rebound. Έδωσε έτοιμο καλάθι στο Χάγκα. Ο Ούγκρος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Η Μπαρτσελόνα μειώνει σε 31-24. Τζάνιν Γκρέιντζερ, τίμα που αργέρ και Σεγγέλια, οι 5 της Μπασκόνια αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Εδώ ο Τζάνιν. Ο Σεγγέλια έδωσε στον Γκρέιντζερ. Εντελώς ξεμαρκάριστος από την κορυφή ο Πουαριέρ και αυτό μέσα. 33-24 με τον Γάλλο να έχει δώσει αρκετές λύσεις τώρα. Ρίμπας. Πάσα του στον Τόμιτς δεν πέρασε. Ο Πουαριέρ βγήκε μπροστά και έκλεψε. Γκρέιντζερ. Και πάλι ο Πουαριέρ. Ο Σεγγέλια, με συγχωρείτε. Για πρώτη φορά η διαφορά σε διψήφιο. 36-24 με το Σεγγέλια να φτάνει τους 14. Θέλει να απαντήσει ο Ρίμπας. Θα τα καταφέρει. Λίγο πριν αστόχησε από την ίδια θέση. Τώρα τα κατάφερε και μείωσε. 36-27. Ο Αργέρ. Ο Σεγγέλια χαμηλά μετά την πάσα του Τζάνινγκ. Θα τα βάλει με τον Μοερμάν. Ο Γκρέιντζερ από την κορυφή για 3 και αυτός μέσα. 39-27 με την Μπασκόνια πλέον να εξαπολύει συστηματικά πυράβλους 3 πόντων στο καλάθι της Μπαρτσελόνα. 7 στα 11 τρίποντα έχουν οι Βάσκοι. Χάγκα θέλει να δημιουργήσει ρήγμα. Ο Μοερμάν χωρίς αντίπαλο για 3. Ο Τόμιτς στο επιθετικό rebound. Ο Ναβάρο στον Μοερμάν χαμηλά. Από κοντά ο Γάλλος τα κατάφερε. 39-29. 4 και 16 ακόμα για το ημίχρονο. Γκρέιντζερ πήρε από τα χέρια του Σεγγέλια. Θα δοκιμάσει ένα σουτ 2 πόντων. 41-29. Και ο Γκρέιντζερ δείχνει να είναι ζεστός. Φτάνει τους 5 πόντους. Έχει αστοχήσει μόλις ένα σουτ.
Ναβάρο. Μοερμάν ξανά για τρεις. Δεν το είδα από το γεγονός ότι είχε χάσει δύο πριν. Ο Τίμα πήρε το rebound. Μακρινή πάσα για να εκδηλωθεί ο ευνηδιασμός που θα βγει για την Βασκόνια. Το καλάθι θα το πετύχει ο Τζάνινγκ. Την τελική πάσα την έδωσε ο Σεγγέλια. Αυτή η μακρινή πάσα του Τίμα δημιούργησε μια κατάσταση 2 εναντίον ενός. Η Βασκόνια η οποία έχει ανέβει και ψηλά για να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Ο Οριόλα επέστρεψε στην πεντάδα των Καταλανών και ο Ερτέλ που τώρα έχει την μπάλα. Ο Χουέρτα τον επιτηρεί και αυτός με τη σειρά του γύρισε στο παιχνίδι. Ναβάρο, Ερτέλ, παρακινδυνευμένη πάσα στον Οριόλα. Ο Ναβάρο πέρασε, η Μπομπίτα δεν μπήκε, ο Χάγκα μάζεψε το επιθετικό rebound και τελείωσε τη φάση. 43-31. Η Μπαρτσελόνα βγάζει και την άμυνα. Απρόσεχτος ο Τζάνινγκ δεν προφύλαξε την μπάλα. Επίθεση για τους φιλοξενούμενους που ξεκινάει με τον Ερτέλ. Ο Ριόλα έδωσε στον Σεραφέν. Ερτέλ. Σεραφέν θα καρφώσει και θα πάρει το φάουλ. Σαν να μην υπήρχε μπροστά του τίμα. 43-33 και μία συμπληρωματική βολή για τον Κέβιν Σεραφέν. Ο οποίος έφτασε τους 6 πόντους. Το παράδοξο για τον Γάλλο είναι ότι ακόμα δεν έχει κανένα rebound. Αντίθετα έχει μία assist, ένα κλέψιμο και ένα λάθος. Ο Σεγγέλια το βιολί του. Φτάνει τους 16 και κάνει το σκορ 45-33. Σε μια επίθεση που η άμυνα της Μπαρτσελόνα δεν πρόλαβε καν να δει. Χάγκα. Αστόχησε στο lay-up αλλά πήρε ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ερτέλ. Πάτησε την πλάγια γραμμή. Ένα ακόμη λάθος για τους φιλοξενούμενους. Φτάνουν τα 7. Όχι ότι πάει πίσω στα λάθη και η Μπασκόνια έχει 6, αλλά με περισσότερες κατοχές. Το replay δεν είναι κατατοπιστικό για να μας δείξει αν οι διαιτητές έδωσαν σωστά ότι πάτησε ο Ερτέλ την πλάγια γραμμή. Προφανώς ο Ισπανός σκηνοθέτης δεν έχει καταλάβει το σφύριγμα. Κουέρτας. Άλλαξε με το Σεγγέλια. Ο ίδιος προσπάθησε να τελειώσει τη φάση. Ο Ερτέλ καθάρισε το rebound. Και θέλει να τρέξει τώρα ο Γάλλος. Επιθετικό φάουλ του Σεραφέν στο screen. Το έκανε πιο δυνατά από όσο πρέπει. Και εν κινήσει. Δείτε και πάλι, χρησιμοποίησε και τα χέρια του. Ο ορισμός του φάουλ στο screen. Για τον Σεραφέν αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ. Δεύτερο ήταν και για την Μπαρτσελόνα συνολικά στη δεύτερη περίοδο. Τίμα έχει βάλει το Χάγκα στην πλάτη του και θέλει να πλησιάσει. Ο Ούγκρος όμως είναι σκληρό καρύδι στην άμυνα. Ανάγκασε τον Λετωνό να βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ερτέλ. Ο Ριόλα έβαλε την μπάλα στο παρκέ. Αν και κάπως άτσα, αλλά πλησίασε το καλάθι, αλλά αστόχησε. Σεγγέλια. Γύρισε ο Γεωργιανός και τελείωσε τη φάση. Ένα εκπληκτικό καλάθι από το Σεγγέλια. 47-33 ασταμάτητο σήμερα. Δεν έχει βρει αντίδοτο στην όρεξή του και στον επιθετικό του ίστρο η Μπαρτσελόνα. Η πάσα του Ερτέλα λιώθηκε, η μπάλα έφτασε όμως το Χάγκα για να καρφώσει εντυπωσιακά, αλλά ήταν εκεί όπου ο Αργέρο Σεραφέν τελείωσε τη φάση, αφού ο προσωπικός του αντίπαλος ασχολιόταν με το μαρκάρισμα άλλου παίκτη. 47-35. Παίχτηκε λίγο χαμηλό μπάσκετ.
Η μπάλα είναι ξανά για τους Βάσκους. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. 57,4 δευτερόλεπτα απομένουν. 14 τώρα έχει στη διάθεσή της η Μπασκόνια. Σεγγέλια από το ύψος των ελευθέρων βολών. Στους 20 πόντους ο Σεγγέλια. Ο Ερτέλη δεν το χάγκα. Και πάλι ο Ερτέλ. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ χαμηλά. Ήταν το τελευταίο των Βάσκων. Δεν ξέρω αν θα προλάβει η Μπαρσελόνα να πάει στον πόνους. Σίγουρα δεν θα προλάβει η Μπασκόνια. Πρώτο προσωπικό φάουλ για τον Μαρσελίνιο Χουέρτας. Ναβάρο. Χάγκα. Ένας-ένας με τον Τίμα. Σεραφέν από την κορυφή θα στοχίσει. Ο Σεγγέλια προσπάθησε, το ριμπάουντ το πήρε ο Τζάνινγκ και τώρα ο Χουέρτας πάει για την τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου. Όλος ο χρόνος είναι στη διάθεση των γηπεδούχων. Πάντα ο Χουέρτας. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Άφησε στον Τζάνινγκ, αυτός για 3. Μέσα! 52-35 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Έκαναν ένα φανταστικό πρώτο 20 λεπτό οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ. Σήμερα είναι κοντά στο να κάνει ρεκόρ καριέρας, έχει ήδη 20 πόντους. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, πρέπει να έχουμε το μυαλό μας όταν παίζουμε άμυνα. Διαφορετικά δεν θα είναι εύκολο το βράδυ για μας, είπε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα. Πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους, με τον Κόπονεν τώρα. Θα πάρει και το σου, το Φιλανδός. Το rebound από τον Χουέρτας. Μια και το ανέφερε πάντως, ο Σεγγέλια είναι πολύ κοντά στο να κάνει ρεκόρ καριέρας. Έχει 22 σε παιχνίδι με τη Βαλένθια. Σήμερα έχει ήδη 20 στο ημίχρονο. Λογικά, δύο καλάθια θα τα πετύχει. Ο Ερτέλ θα αστοχίσει από πολύ κοντινή απόσταση. Το σκορ του ημίχρονου δεν έχει αλλάξει ακόμα μετά από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Ο Αργέρα από την κορυφή. 54-35. Στους 19 η διαφορά. Ερτέλ. Η επίθεση θα συνεχιστεί για την Μπαρτσελόνα με 14 δευτερόλεπτα. Σίγουρα ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι ικανοποιημένος από την εικόνα της Μπασκόνια στο πρώτο ημίχρονο. Ο Σεραφέν έδωσε στον Κόπονεν. Αυτός χαμηλά στον Σάντερς. Ξανά ο Σάντερς γύρισε μπροστά στον Τίμα. Υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση του rebound. Ένα φάουλ που έγινε από τον Σεραφέν στον Πουαριέρ. Είναι το τρίτο φάουλ του Σεραφέν. Εδώ έχει σπρώξει τον συμπατριώτη του. Να κι άλλο ένα πρόβλημα για τον Σίτο Αλόνσο. Ο Έρτας ύψωσε, η μπάλα δεν έφτασε στον Πουαριέρ. Ερτέλ. Σάντερς για 3. Σεγγέλια στο rebound. Έκανε λάθος. Έκλεψε ο Κόπονεν. Τον τάπωσε στα ίσια. Ο Τόκο Σεγγέλια, ο οποίος έτρεξε να διορθώσει το δικό του λάθος. Δείτε ξανά τι συνέβη. Ο Κόπονεν την είχε μυριστεί τη δουλειά και κοίταξε πίσω του. Φανταστικό μπλοκ από τον Γεωργιάνο. Στη συνέχεια ο Ερτέλ κέρδισε το φάουλ. Με την πρώτη βολή μειώνει σε 54-36.
στοχίζει στη δεύτερη, όπου ο Αργέ θα μαζέψει το rebound. Huertas. Ο Αργέ στο Σεγγέλια. Αυτός με τον Μοερμάν θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Οριόλα, με συγχωρείτε. Από την αρχή ο Οριόλα προσπαθούσε να κάνει φάουλ. Είχε σπεύσει και ο Ερτέλ σε βοήθεια, αλλά ο Σεγγέλια είχε γυρίσει από την εσωτερική. Αν δεν έκανε φάουλ ο Οριόλα, ο Γεωργιανός λογικά θα έφτανε στο καλάθι. Τζάνινγκ. Huertas. Σεγγέλια. Πολλές προσποιήσεις. Τελειώνει τη φάση και ισοφαρίζει το προσωπικό του ρεκόρ. 56-36. Ερτέλ. Σεραφέν θέλει να επιτεθεί κατά... Ο Σάντερς, με συγχωρείτε, κατά μέτωπο. 56-38 ρίχνει τη διαφορά από τους 20. Πρώτο καλάθι για τον Σάντερς. Τζάνινγκ. Πέρασε από το σκριν του Πουαριέ. Γύρισε την μπάλα στο Γάλλο. Αυτός είδε την κίνηση του Τίμα και αυτός κάρφωσε με δύναμη. 56-38. Η Βασκόνια και στο τρίτο δεκάλεπτο συνεχίζει να κυριαρχεί. Ερτέλ. Από την γωνία ο Οριόλα και στο πρώτο ημίχρονο έδωσε λύσεις επιθετικά. 58-41. Huertas στην έξτρα πάσα, ο Τίμα χαμηλά στον Πουαριέρ, νέο εντυπωσιακό κάρφωμα από τους γηπεδούχους. 60-41. Πλέον η Μπασκόνια είναι σε τέτοιο επίπεδο που εκτός από παραγωγική προσφέρει και θέαμα. Ο Ερτέλ δεν θα τα καταφέρει, ο Σεραφέν πήρε το rebound και στη συνέχεια το φάουλ. Ο Αλόνσο βλέπει την ομάδα του όχι απλά να μην είναι ανταγωνιστική, αλλά είναι πλέον έρμεος στις διαθέσεις της Μπασκόνια. Ο Ριόλα στον πάγκο, γύρισε ο Χάγκα. Ο Σεραφέν μένει στο παρκέ παρά το ότι έχει τρία φάουλ. Ερτέλ έδωσε στο Σεραφέν βήματα. Ακόμα 5-44 για την τρίτη περίοδο. Τώρα θα καθίσει στον πάγκο ο Κέβιν Σεραφέν και θα αφήσει τη θέση του στον Τόμιτς. Ανάσες και για τον Πουαριέρ, ο οποίος είναι στους 10 πόντους, έχει κατεβάσει και 4 rebound. Ανταυτού ο Φόγκμαν. Huertas, Τζάνινγκ. Φόγκμαν. Και πάλι ο Huertas προσποιήθηκε, μπέρδεψε και τον Φόγκμαν με τις πολλές προσποιήσεις που έκανε και έτσι μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Έτσι οι δύο ομάδες έχουν πλέον τα ίδια λάθη από 10. Κόπονεν. Κλαβέρ έκανε airball σε lay-up. Ο Φόγκμαν μάζεψε το rebound. Ο Κλαβέρ διόρθωσε. Ο Ερτέλ χωρίς αντίπαλο. Είναι σε πολύ κακό βράδυ σήμερα. Επιθετικό rebound από τον Κλαβέρ και καλάθι από τον Ισπανό. 60-43. Φόγκμαν. Huertas.
Ο Τίμα για τρεις πάνω στην άμυνα του Χάγκα. Ο Σεγγέλια γύρισε πριν η μπάλα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου στον Τίμα. Ο Χουέρτας τώρα με 9 δευτερόλεπτα. Κέρδισε το φάουλ. Τρίτο ομαδικό για την Μπαρτσελόνα. Χουέρτας ζητάει βολές. Η Μασκόνια συνεχίζει να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Χουέρτας έχει κερδίσει βολές. Η διαφορά είναι στους 17. Μέχρι τους 19 έχει φτάσει η ομάδα από την Βιτόρια. Το Αλόνσο προφανώς διαμαρτύρεται γιατί δόθηκαν βολές τελικά στον Χουέρτας, αλλά το replay δικαιώνει τους διαιτητές. Ο Χουέρτας είχε πατήσει και στο άλμα του έγινε το φάουλ για να εκτελέσει. Τώρα ο Μαρσελίνιο Χουέρτας άφησε τη θέση του στον Γκρέιντζερ. Και αυτός ανέλαβε αμέσως την επιτήρηση του Ερτέλ, που σήμερα κολυμπάει σε πολύ ρηχά νερά. Έχει 6 πόντους με 2 στα 8 σουτ. Λαβέρ πάνω στην άμυνα του Σεγγέλια, οριακά η μπάλα έφτασε Στεφάνη. Μάζεψε ο Τίμα και έδωσε στον Γκρέιντζερ. Τζάνινγκ. Φόγκμαν, ο Γκρέιντζερ για τρεις από την κορυφή. Ήταν εντελώς ξεμαρκάριστος, τιμώρησε την Μπαρτσελόνα. 65-43 η διαφορά σε νέα μεγαλύτερη τιμή, στο σύν 22. Απάντηση δεν θα έρθει από τους φιλοξενούμενους, ο Φόγκμαν στο rebound. Ο Γκρέιντζερ τώρα για την Μπασκόνια, προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από δύο, τελικά έκανε το λάθος. Ο Ερτέλ βίστασε βλέποντας τον Πουαριέρ μπροστά του, αλλά με εξυπνάδα και με τη βοήθεια του ταμπλό στρογγυλοποίησε τη διαφορά στους 20, 65-45. Τίμα, Φόγκμαν, απομονωμένος με τον Ντόμιτς. Προσπάθησε να γυρίσει στο δεξί του χέρι, προηγουμένως όμως ο Ντόμιτς του έκανε φάουλ. Δείτε και πάλι την προσπάθεια του Γερμανού Σέντερ και το φάουλ που έκανε με το σώμα ο Άντι Ντόμιτς. Ο Σεγγέλια θα καθίσει στον πάγκο. Στην τρίτη περίοδο πέτυχε μόλις ένα καλάθι, έφτασε τους 22. Ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ σε πόντους. Στο παρκείο Μπομπουά. Φόγκμαν για τρεις. Μέσα. Αν βάζουν τρίποντα και τα πεντάρια της Μπασκόνια, που σουτάρουν, δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Γιατί η Μπαρτσελόνα έχει πολλά προβλήματα. 10 στα 15 τρίποντα έχουν οι γηπεδούχοι. Ενώ κλέβει την μπάλα ο Τίμα. Μπομπουά. Θέλησε να τελειώσει μόνος του τη φάση και τα κατάφερε. 70-45. Νέα μεγαλύτερη διαφορά για την Μπασκόνια, η οποία έχει σκορπί. Είναι ένα παιχνίδι που για την Μπασκόνια έχω την εντύπωση δεν υστερεί κανείς από αυτούς που έχουν παίξει. Ο Τίμα έχει 6 πόντους και 2 rebound. Ο Φόγκμαν έχει 3 πόντους. Όσο έχει αντικαταστήσει τον Πουαριέρ, ήταν γεμάτος ενέργεια και αυτός. Ο Χουέρτας έχει ένα καλάθι αλλά 8 assist. Έχει οργανώσει άψογα το παιχνίδι της ομάδας του. Ο Μπομπουά έχει παίξει μόλις 9 λεπτά, πριν από λίγο πέρασε ξανά στο μάτσο και 7 πόντους ήδη. Ο Τζάνινγκ έχει επίσης 7 με 5 rebound και 2 τελικές πάσες. Ο Γκρέιντζερ έχει παίξει 11 λεπτά και έχει 8 πόντους και 2 assist. Ο Πουαριέρ έχει 10 πόντους και 4 rebound. Ο Τζόουνς έχει 5 πόντους σε 6 λεπτά και ο Σεγγέλια έχει 22 πόντους σε 21 λεπτά. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν υπάρχει κανείς που να υστερεί. Ένα τρίποντο από τα λίγα που έχει πετύχει σήμερα η Μπαρτσελόνα από τον Πάου Ρίμπας για το 70-48. Ο Γκρέιντζερ στον Μπομπουά. Η μπάλα έφτασε στον Τίμα και από εκεί στον Γκρέιντζερ με 5 δευτερόλεπτα. Jones από την κορυφή θα δοκιμάσει για τρεις. Το rebound
από τον Ναβάρο. Θέλει να τρέξει η Μπαρσελόνα. Ο Χάγκα ψηλά θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ που του έκανε ο Κέβιν Τζόουνς και τον στέλνει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Τέταρτο ομαδικό για την Μπασκόνια από το επόμενο, η Μπαρσελόνα μπαίνει στον πόνους. Δύο βολές για τον Ούμπρο forward. Εβδομήντα-πενήντα, εύστοχησε και στις δύο. Έφτασε τους 8 πόντους. Ranger. Ο Τίμα πάλεψε και τελικά πήρε θέση. Υποδέχτηκε και την μπάλα. Φάουλ του Χάγκα. Αυτή την κίνηση σπανίως οι διαιτητές δεν τις φυρίζουν φάουλ. Το μαρκάρισμα στην μπάλα δηλαδή από πίσω. Παρά το ότι ο Χάγκα εδώ φαίνεται να έχει επαφή μόνο με την μπάλα, οι διαιτητές θεωρούν ότι για να γίνει αυτό το μαρκάρισμα υπάρχει έτσι κι αλλιώς επαφή. Και το σφυρίζουν προκαταβολικά. Αυτό προφανώς εξηγεί στον Χάγκα και δείχνει να το αποδέχεται. Ο Τίμα πέτυχε μόνο τη δεύτερη. 71-50. Ρίμπας. Άφησε στον Ναβάρο. Αυτός είδε τον Χάγκα. Ο Ρίμπας για τρεις. Δεύτερο τρίποντο στην ίδια περίοδο από τον Πάο Ρίμπας. 71-53. Κάνει ό,τι μπορεί για να βελτιώσει το πολύ κακό ποσοστό που έχει η ομάδα του πίσω από τη γραμμή. 5 στα 16 έχουν τώρα οι φιλοξενούμενοι με αυτό που μπήκε. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Γκρέιντζερ. Έβαλε στην πλάτη του τον Ρίμπας. Ο Μπομπουά στην αδύνατη πλευρά. Ξεφορτώθηκε τον Ναβάρο. Δεν εκτέλεσε σωστά. Ο Τόμιτς πήρε το rebound και κέρδισε το φάουλ από τον Τζόουνς. Η Βασκόνια έχει συμπληρώσει τα φάουλ. Επομένως ο Πράτης έχει δικαίωμα για βολές. Ο Τίμα θα καθίσει στον πάγκο και θα δώσει τη θέση του σε έναν πιο κλασικό σουτέρ, στον Ματ Τζάνινγκ, για αυτή την μία-μιάμιση επίθεση που θα έχει η Μπασκόνια αναλόγως και τις προθέσεις της Μπαρτσελόνα, αν θα τρέξει ή όχι. Η Μπαρτσελόνα μείωσε στους 17 και τώρα στους 16 με τις δύο βολές του Κράτη Σέντερ. 71-55. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο. Γκρέιντζερ. Βγήκε επιθετικά ο Μουερμάν. Η μπάλα έφτασε στον Τζόουνς και αυτό σημάδεψε σωστά. Σουτ για 3 πόντους. 74-55. Αμέσως η Μπασκόνια απαντάει σε αυτή τη μικρή αντεπίθεση που προσπάθησε να κάνει η Μπαρσελόνα. Η διαφορά στα δύο χρονόμετρα είναι περίπου 2 δευτερόλεπτα. Ρίμπας έδειξε να μπερδεύτηκε, σταμάτησε την τρίπλα. Ανανέωσε τώρα μέσω του Τόμιτς. Ο Ναβάρο κέρδισε το φάουλ. Κακή κίνηση από τον Μπομπουά. Να στείλει στη γραμμή των ελευθέρων βολών τον Ναβάρο. Δεν είχε και πολλές επιλογές κλεισμένο στη γωνία. Με τον νόμο του ο Γάλλος υπέπεσε στην παράβαση. Ο Ναβάρο πέτυχε τον πρώτο του πόντο στο παιχνίδι. Έχει βρεθεί στο παρκέ 11,5 λεπτά. Αυτός που είδατε είναι ο Ιλιμάν Εντιόπ, ο οποίος έχει τραυματιστεί στα δάχτυλα και δεν αγωνίζεται, είναι εκτός αποστολής. Τζάνινγκ. Πίσω από το κέντρο το σουτ. Καλή τροχιά είχε, αλλά τελικά δεν έφτασε Στεφάνη. 74-57. Αυτό είναι το σκορ της... Τηλεόραση Samsung 55 inch on, curved, ultra HD, smart, μόνο 679 ευρώ. Αυτές τις γιορτές, πάρε αυτά που θες. Κάνε το δικό σου. Media Markt.
έναρξη τελευταίας περίοδου, 74-57. Σε αυτά τα τελευταία 10 λεπτά η Μπασκόνια ξεκινάει από μια πολύ καλή βάση και ένα πολύ καλό προβάδισμα ύψους 17 πόντων. Έχει και δική της κατοχή, την πρώτη στην τελευταία περίοδο. Ο Τζάνινγκ πέρασε από τον Ναβάρο. Σταμάτησε την προσπάθειά του ο Τόμιτς. Ο Ναβάρο τώρα θέλει να πλησιάσει τον Χάγκα. Αυτός τελείωσε τη φάση, 74-59. Η Μπαρτσελόνα μειώνει στους 15. Γκρέιντζερ, Τζάνινγκ. Σαν να σημαδεύει τον Ναβάρο η Μπασκόνια. Η πάσα του Τζάνινγκ όμως δεν ήταν καλή. Εκεί δεν βρισκόταν ο Τζόουνς, αλλά η γραμματεία. Ρίμπας. Ναβάρο για τρεις, χωρίς αντίπαλο. Όσο και αν περάσουν τα χρόνια, ο Ναβάρο τέτοια σουτ δεν θα τα χάνει. Και η Μπαρτσελόνα ρίχνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά στους 12. Γκρέιντζερ θέλει να απαντήσει. Η μπάλα στο σίδερο, ο Χάγκα στο rebound. Εφνιδιασμός τώρα για την Μπαρτσελόνα. Κακή η πάσα του Ρίμπας. Η Μπαρτσελόνα σπαταλάει μια πολύ καλή ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά στους 10 νωρίς την τελευταία περίοδο. Κατάσταση 2-1-2 ενός που οι Καταλανοί την πέταξαν στα σκουπίδια. Γκρέιντζερ. Τον πιέζει ο Ρίμπας. Θέλει να περάσει ο Γκρέιντζερ. Έχει 8 δευτερόλεπτα τώρα η Μπασκόνια. Φόγκτμαν για 3. Έχει πετύχει ένα. Αστόχησε στο δεύτερο. Αλλά ο Χάγκα κάνει φάουλ στον Σενγγέλια που είχε καλύτερη θέση για τον rebound. Το φάουλ τελικά χρεώνεται στον Μουερμάν. Για να δούμε και πάλι. Αλλά το χτύπησε και λίγο ρεύμα το Σενγγέλια. Αλλά ο Μωριμάν είχε επαφή με τον Γεωργιάνο. Φόγκμαν. Γκρέιντζερ. Η Μπαρσελόνα τώρα προσπαθεί να γίνει πιο πιεστική στην άμυνά της. Ο Τζάνινγκ προσποιήθηκε. Εκτέλεσε μετά από τρίπλα χωρίς ισορροπία. Νέο επιθετικό ρίμπαουντ των γηπεδούχων. Ο Μπομπουά τώρα για τρεις. Κι άλλο άστοχο τρίποντο. Φάουλ στο rebound από τον Τζάνινγκ. Η Μπαρτσελόνα τώρα μπορεί να μειώσει ακόμα και σε μονοψήφιο αν ευστοχήσει για τρεις. Δεύτερο προσωπικό φάουλ του Τζάνινγκ. Οι δύο ομάδες έχουν από ένα ομαδικό στην τελευταία περίοδο. Ναβάρο. Ψηλά ο Τόμιτς. Λάθος πάσα του Ναβάρο. Η Μπασκόνια τώρα θέλει να τρέξει. Ο Σενγγέλια αποφάσισε να πάει μόνος του. Η μπάλα είναι για την Μπασκόνια. Ακολούθησε ο Φόγκμαν τη φάση. Για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ο Σενγγέλια αστοχή. Και μετά το Μιτς και Φόγκμαν εμπλέκονται στη διεκδίκηση. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Στην επαναφορά ο Γκρέιντζερ. Τζάνινγκ, Φόγκμαν, Γκρέιντζερ με 8 δευτερόλεπτα τώρα, κέρδισε το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό της Μπαρτσελόνα. Το φάουλ είναι από τον Τόμιτς. Και αυτός με 2 φάουλ. Σενγγέλια. Έχει στην πλάτη του τον Μουερμάν. Κλείστηκε και από τον Τόμιτς. Η μπάλα είναι ξανά για τους γηπεδούχους με 6 δευτερόλεπτα. Η Μπαρσελόνα τώρα αντιμετωπίζει τον Σενγγέλια με παγίδα. Από την τρίτη περίοδο το έκανε αυτό. Ο Σενγγέλια άφησε στον Γκρέιντζερ. Δεν έχει πολύ χρόνο. Γύρισε την μπάλα στο πουθενά. Ο Μπομπουά πρόλαβε οριακά να την πιάσει, ούτε καν να εκτελέσει.
Καλή άμυνα της Μπαρτσελόνα αυτή τη φορά αναγκάζει την Μπασκόνια να μην εκτελέσει καν. Το 74-62 δεν έχει αλλάξει. 7-31 για το τέλος του αγώνα. Ο Χουέρτας αντί του Γκρέιντζερ. Αναλαμβάνει το Ρίμπας. Ναβάρο για τρεις. Και αυτό εύστοχο. Ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα δείχνει το δρόμο της επιστροφής. 74-65 με δύο τρίποντα από τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο. 2,5 λεπτά πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Η Μπαρτσελόνα απαντά. 7-20 πριν το τέλος. Για να δούμε αν η αντεπίθεση των φιλοξενούμενων θα συνεχιστεί. Χουέρτας υπό την πίεση του Χάγκα. Θα χάσει τελικά την μπάλα. Θα φτάσει στο λέει από Χάγκα. Ακόμα πιο κάτω η διαφορά. 74-67. Σεγγέλια. Δεν θα τα καταφέρει ούτε τώρα να σπάσει το ρεκόρ του. Ο Τίμα παλεύει για το rebound. Υπάρχει φάουλ, λέει ο κύριος Γκόντας. Κύριος Λαμόνικα μιλάει στον Ναβάρο. Προσπαθώ να διαβάσω τα χείλη του. Του είπε τρεις λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να διαμαρτύρεται. First of all, second of all, third of all. Μπόρεσα να καταλάβω ποιοι ήταν αυτοί οι λόγοι. Κοιτάτε και πάλι την προηγούμενη φάση. Τίμα. Απέναντι στο Χάγκα. Λάθος πάσα. Έκλεψε ο Ρίμπας. Ο Μοερμάν στο ανοιχτό γήπεδο. Θα τον κόψει ο Σεγγέλια. Δεύτερη τάπα του Σεγγέλια στο παιχνίδι. Ο Ρίμπας θα επαναφέρει. Ο Τόμιτς του άφησε ξανά την μπάλα. Χάγκα. Πέρασε από τον Τίμα, έδωσε στον Τόμιτς. Αυτός με χουκ μείωσε ακόμα περισσότερο. Στους 5 τώρα η διαφορά. 74-69. Σεγγέλη άφησε στον Χουέρτας. Υπάρχει φάουλ του Ρίμπας. Στην προσπάθειά του να σπάσει το σκριν του Κουαριέρ. Δεύτερο φάουλ του Ισπάνου Playmaker. Εδώ είναι το μπλοκ του Σεγγέλια στον Μόερμαν. Και τα δύο μπλοκ του Γεωργιανού εντυπωσιακά. Πάλι στην παγίδα έκανε λάθος ο Σεγγέλια. Προσπάθησε να βγάλει στον Τίμα, αλλά έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ακριβώς 6 λεπτά πριν το τέλος. Η Μπασκόνια πλέον νιώθει την ανάσα της Μπαρτσελόνα. Επαναλαμβάνω ότι στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 25. Ναβάρο. Ρίμπας για τρεις. Και αυτό μέσα. Αλλάζουν τα δεδομένα στην τελευταία περίοδο. Η Μπαρτσελόνα πίσω με ένα καλάθι. 74-72. Δύο τρίποντα του Ναβάρο. Ένα του Ρίμπας. Θέλει να απαντήσει ο Τίμα. Κακό το σούτ που επιχείρησε. Ο Μοερμάν στο rebound. Ο Ρίμπας σε πάσα ευνηδιασμού. Ο Χάγκα θα τελειώσει τη φάση. Το παιχνίδι από την αρχή. 74-74 και έχουμε έναν πραγματικό ισπανικό εμφύλιο. Χουέρτας. Μπλοκ από τον Ρίμπας. Η μπάλα θα μείνει στην κατοχή των γηπεδούχων. Το momentum πλέον λέει Μπαρτσελόνα. Μετά τον άθλο που έκαναν οι παίκτες του Σίτο Αλόνσο να επιστρέψουν από το πλήν 25. Ο Αργέρ θα δώσει λύση μετά από αρκετή ώρα στην επίθεση της Μπασκόνια. 76-74. Η Μπαρτσελόνα θα κάνει ένα φθηνό λάθος.
Για να δούμε αν η Μπασκόνια θα καταφέρει να αποκρούσει αυτό το κύμα αντεπίθεσης της Μπαρτσελώνα ή αν θα συνεχιστεί η αντεπίθεση των Καταλανών. Τίμα για τρεις από τη γωνία. 5-0 το σερί της Μπασκόνια. 79-74. Ενώ υπάρχει ένας εκνευρισμός. Μια λεπτά αγώνα εκεί. Στο συν 5 η Μπασκόνια. Κατοχή η Μπαρτσελώνα. Ρίμπας. Κολλημένος πάνω του Χουέρτας. Βγήκε ο Χάγκα από τα σκριν πολύ ψηλά για να πάρει την μπάλα. Μοερμάν. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε ο Ναβάρο. Η μπάλα είναι και πάλι για την Μπαρτσελώνα. Ο Ρίμπας διεκδίκησε το rebound. Τώρα η Μπαρτσελώνα έχει 14 δευτερόλεπτα να διαχειριστεί, όπου ο Αργέν ήταν αυτός που έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Παναφέρει ο Ρίμπας. Τόμιτς. Ναβάρο. Βρήκε τον Κροάτη, αυτός έφτασε στο κάρφωμα. 79-76. Και όμως ο Τόμιτς μπορεί να καρφώνει ακόμα. Τίμα. Ο Αργέρ έβαλε την μπάλα στο παρκέ, γύρισε με το αριστερό και τελείωσε τη φάση. Ένας σέντερ με μεγάλη ποικιλία στα τελείωματα κοντά στο καλάθι. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για τον προσωπικό του αντίπαλο να προβλέψει αν θα πάει στο δεξί ή στο αριστερό του χέρι. 81-76. Χάγκα. Μοερμάν με το Σεγγέλια, ο Ρίμπας στον Τόμιτς, 3 δευτερόλεπτα, ο Χάγκα πρέπει να σουτάρει, θα το κάνει πάνω στην άμυνα του Τίμα, μάζεψε το rebound που ο Αργέρ και άφησε στον Χουέρτας. Έβγαλε μια πολύ σημαντική άμυνα η Μπασκόνια. Και τώρα ο Βραζιλιάνος ψάχνει για επιλογές, ο Αργέρ χαμηλά, προσποιήθηκε στον Τόμιτς. Ο Κροάτης όμως κατάφερε να μείνει σταθερός και να βγάλει την άμυνα. Ναβάρο. Μοερμάν για τρεις. Ήταν άστοχος στο πρώτο μέρος. Συνεχίζεται αυτή η αστοχία του και τώρα. Τζάνινγκ. 2-54 πλέον. Σεγγέλια άφησε στον Χουέρτας. Σεγγέλια πλησίασε, επιθετικό φάουλ στον Πουαριέ, στη διεκδίκηση του rebound. Το φάουλ όχι επιθετικό, διορθώνω. Εδώ έσπρωξε το Μοερμάν. Σεγγέλια από πρίγκιπας μεταμορφώθηκε σε βάτραχο στο δεύτερο εμίχρονο. Ναβάρο. Τόμιτς. Μοερμάν προσποιήθηκε. Ναβάρο ξεμαρκάριστος. Αυτή τη φορά δεν βρήκε στόχο. Μάζεψε ο Χουέρτας. Ο Ρίμπας έβαλε έξυπνα τα χέρια του στην μπάλα. Η κατοχή λέει Μπαρτσελώνα. Η διαφορά στους 5 και το χρονόμετρο λέει 2-29. Σημαντική συμβολή και του Ρίμπας στην τελευταία περίοδο, όταν δηλαδή η Μπαρτσελώνα κατάφερε να ανατρέψει μία εις βάρος της διαφορά. Έχει 12 πόντους με 6 ασίστ. Ναβάρο. Τώρα η Μπασκόνια προσπαθεί να πιέσει. Έχει ανεβάσει πολύ ψηλά την άμυνά της. Ο Ναβάρο στο Χάγκα. Αυτός δεν τα κατάφερε. Πήρε όμως το επιθετικό rebound ο Ρίμπας. Τρίτη συνεχόμενη επίθεση για την Μπαρτσελώνα. Χάγκα, τον έκλεισε ο Τίμα. Έκανε το λάθος ο Ούγκρος, εποφελήθηκε και έκλεψε ο Τζάνινγκ. Έδωσε την μπάλα στο Χουέρτας.
Ακόμα 1-43. Σεγγέλια από τη γωνία για το ρεκόρ του. Ούτε τώρα. Ο Χάγκα έσωσε. Ο Μόερμαν καθάρισε. Ο Ρίπας κουβαλάει την μπάλα. Άλλαξε με τον Μόερμαν. Πάντα ο Ρίπας. Ο Γάλλος τώρα. Ρίπας από την κορυφή για τρεις. Μέσα. 81-79. Ο Πάου Ρίπας ρίχνει τη διαφορά στο καλάθι. 1-10 για το φινάλε. Χουέρτας. Σεγγέλια. Δεν θα τα καταφέρει και πάλι. Η ευχή της Μπασκόνια που έγινε κατάρα. Τόκο Σεγγέλια. Ναβάρο. Για τρεις. Μέσα. Μπροστά η Μπαρτσελόνα. 81-82. Το παιχνίδι γύρισε και 46,6 πριν το φινάλε η Μπαρτσελόνα τρίποντα στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα, ο Ναβάρο. Σεβασμός και δέος για αυτόν τον τεράστιο παίχτη. Είχε πολύ καιρό να κάνει τέτοιο μάτς. Το κάνει στη Βιτόρια, Σεγγέλια. Τα βάζει με τον Μοερμάν, κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Ο Σεγγέλια έχει ρεκόρ καριέρας 22 πόντους σε παιχνίδια απέναντι στη Βαλένθια. Αν ευστοχίσει σε μία από τις δύο βολές θα σπάσει το ρεκόρ του, αλλά πλέον αυτό είναι μία λεπτομέρεια που δεν την έχει ούτε στην τελευταία άκρη του μυαλού του αυτή τη στιγμή. 82-82. 40 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Μπροστά η Μπασκόνια τώρα. Ρίμπας. Πέρασε το κέντρο, έδωσε στον Ναβάρο. Καλή άμυνα του Τζάνινγκ, έκλεψε. Πάτησε φρένο ο Αμερικάνος, έδωσε στον Τίμα. Η Μπασκόνια έχει 16 δευτερόλεπτα. Η διαφορά στα δύο χρονόμετρα είναι περίπου 6 δευτερόλεπτα. Κάνει φάουλο Τόμιτς. Τόμιτς. 14,8 πριν το τέλος. Εδώ το φάουλ του Κροάτη. Δύο βολές ο Χουέρτας. Ο Χουέρτας έχει μόλις 2 πόντους με 2 βολές. Έχει 10 τελικές πάσες και 3 rebound. Δεν έχει αποφύγει όμως τα πολλά λάθη. Έχει 5. Αν βάλει και τη δεύτερη, η Μπασκόνια θα έχει μαξιλάρι 3 πόντων. Και έχει 85-82. 13 δευτερόλεπτα έχει η Μπαρτσελόνα. Χάγκα θα κάνει φάουλο Τίμα. Εκτελώντας προφανέστατα εντολή του Πέδρο Μαρτίνε θα τον πάγκο. Έτσι κι αλλιώς η Μπασκόνια έχει να δώσει ένα ακόμα φάουλ πριν η Μπαρτσελόνα εκτελέσει βολές. Χάγκα. Ναβάρο ψάχνει να βρει χώρο για να εκτελέσει. Παίρνει ένα πολύ δύσκολο σουτ. Την μπάλα οριακά έφτασε στα χέρια του Χουέρτας για να τελειώσει το μάτς και να πάρει μια πολύ δύσκολη νίκη η Μπασκόνια, αλλά πολύ σημαντική εξίσου.